κυβέρνησης, να ζητάνε κάποια στελέχη και την παραίτηση του κυρίου Τόσκα. Εσείς πώς σχολιάζετε αυτή την επίθεση? Κύριε Παναγκολάου, είναι καταδικαστέα πλήρως αυτή η επίθεση και μάλιστα κατά ανθρώπινης ζωής, και δεν θα επιτρέψουμε, και το εννοούμε αυτό, η δημοκρατία να έχει πρόβλημα ή να δημιουργείται, αν θέλετε, μια κατάσταση η οποία δεν τιμά κανέναν κάτω από τέτοιες ενέργειες. Δεύτερον, θα συνιστούσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έβγαλε και μια συγκεκριμένη ενημέρωση και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι δύο να είναι πιο σοβαροί και κυρίως να μην αξιοποιούν για μικροκομματικά ωφέλη όλη αυτή την ιστορία. Δεν συμφέρει, δεν συμβάλλει στο καλό κλίμα το οποίο πρέπει να υπάρχει, και κυρίως να μην δίνεται κανένα άλοθη σε αυτούς οι οποίοι επιλέγουν να πλήξουν τη δημοκρατία. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό για μας είναι σαφές, και αυτό το μήνυμα πρέπει να το πάρει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και κυρίως να υπάρχει αυτοσυγκράτηση. Και τέλος, έχουμε εμπιστοσύνη πλήρως στην ελληνική αστυνομία, στον κύριο Τόσκα. Έχει κάνει εξαιρετική προσπάθεια ο Υπουργός αυτή τη στιγμή της προστασίας του πολίτη σε όλα τα επίπεδα τα που αφορούν την εγκληματικότητα. Και στο ζήτημα της τρομοκρατίας, θέλω να θυμίσω και τις τελευταίες συλλήψεις οι οποίες έγιναν, και με την περίοδο της Πάολα Ρούπα, αλλά και στην εγκληματικότητα η οποία υπήρχε στη χώρα, έχει απομειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό, κύριε Ρίγα, χαρακτηρίζεται ως ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Μιλάμε για τη χθεσινή επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχετε επικριθεί πάρα πολλές φορές, η κυβέρνηση εννοώ, για την αστυνόμευση, για το πλαίσιο της αστυνόμευσης, ότι έχουν μείνει απροστάτευτα ουσιαστικά τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτά. Κύριε Πελάτη, δεν θα συμφωνήσω. Βέβαια, δεν είμαι ο ειδικός εγώ ο οποίος θα πω με τι είδους προστασία και πώς θα γίνει. Υπάρχει προστασία σε όλα τα πολιτικά κόμματα και εμείς έχουμε δεχθεί επίθεση. Το ερώτημα είναι γιατί σας εγκαλούν συνέχεια για το οποιοδήποτε. Και εμείς έχουμε δεχθεί επίθεση με βόμβα Μολότοβ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται σωστά η δουλειά, και γίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Και δεν θέλω τώρα να μπούμε σε αριθμούς το τι έχει συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια και τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Λέω λοιπόν να σταματήσουν να παίζουν με αυτόν τον τρόπο και να χρησιμοποιούν αυτή την επίθεση εχθές και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και εγώ θα σας έλεγα ότι είναι και προβοκατόρικη. Γιατί συμπίπτει. Όταν λέτε προβοκατόρικη. Θα σας εξηγήσω. Συμπίπτει με το που ανακοινώθηκαν ή έχουν ανακοινωθεί, να το πω έτσι, ό,τι συμβαίνει με τα Paradise Papers. Και νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το συνυπολογίσουμε, γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση, βέβαια. Πώς μπορεί δηλαδή, κύριε Γραμματέα, να συνδεθεί το ένα ζήτημα δεν με το άλλο? Δεν προσπαθώ να το συνδέσω. Λέω όμως ότι ήταν η συγκυρία και ταυτόχρονα, δηλαδή το πρωί ανακοινώνονται αυτά και το βράδυ γίνεται αυτή η ενέργεια. Εγώ πολιτικά, οφείλω να πω με την εμπειρία την οποία έχω. Εξηγείτε αυτό την εμπειρία. Εξηγώ ότι προσπαθεί να δημιουργήσει άλλη, προς να οδηγήσει τα πράγματα σε άλλη κατεύθυνση. Γιατί θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει συγκυρία, ευθέως υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για ό,τι γινόταν. Δεν μιλάω για ονόματα αυτή τη στιγμή, θα δούμε ποια θα είναι τα ονόματα αυτά και ποιοι είναι, αλλά μιλάω στο σύνολο το πώς συνέβαινε η φοροδιαφυγή και η φοροαπαλλαγή στη χώρα, τεράστια δις σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, αλλά και συμμέτοχη και η Ελλάδα, εξαφανιζόντουσαν από τον νόμιμο τρόπο που έπρεπε να πληρώνουν. Και κυρίως θέλω να πω ότι με αυτόν τον τρόπο ήταν η διέξοδος να επιβαρύνονται τα κοινωνικά στρώματα όλα και να κερδίζουν αυτοί οι οποίοι όλη την προηγούμενη περίοδο είχαν αυτή την συμμετοχή στην κοινωνική κρίση και την οικονομική που πέρασε η Ελλάδα. Και ήταν πολιτικό σύστημα και διαπλοκή και, και οικονομικοί παράγοντες είχαν αστήσει αυτό το μηχανισμό. Πάντως, κύριε Ρίγα, κάποια στιγμή θέλουμε και ονόματα και διευθύνσεις και να αποδοθεί αυτή η δικαιοσύνη, γιατί δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στο επίπεδο των καταγγελιών και των κατηγοριών. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχουν και αυτά τα αποτελέσματα πάνω σε αυτά, γιατί ο κόσμος περιμένει. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται όλο αυτό, πώς οι πολιτικοί εμπλέκονται με τις μίζες. Ένα Σάκη στο Χατζόπουλο είναι στον Κορυδάλλο. Υπάρχουν υποθέσεις που είναι στα δικαστήρια, υπόθεση της Siemens. Η αποτελεσματικότητα όμως θα κρίνει όλα αυτά που λέμε. Κύριε Πολάλη, υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το πώς θα έχεις τα στοιχεία
για να μπορέσεις να λύξεις αυτό το θέμα, και το δεύτερο είναι και το ηθικό και το πολιτικό. Πάμε στο ένα-ένα. Όσον αφορά τα στοιχεία, σας εξήγησα από την αρχή ότι έχει στηθεί ένα σύστημα νομοφανές και εδώ ότι δεν υπήρχαν μηχανισμοί στο σύνολο της Ευρώπης. Ο κ. Παπαδημούλης έκανε χθες ερώτηση αυστηρότατη στο Ευρωκοινοβούλιο για το ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί και κρύβεται και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και η Ευρώπη στο να δημιουργήσει τέτοιους μηχανισμούς. Αυτοί δεν υπήρχαν και στην Ελλάδα. Ήταν πολύ συγκεκριμένη η επιλογή την οποία κάνανε και διαμορφωνόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μια οικονομική ελίτ απομυζούσε τον πλούτο του ελληνικού λαού και φόρτωνε τα βάρη, και φόρτωνε τα βάρη στους αδύναμους. Αυτό, αυτό είναι το αυτονόητο. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, κύριε Ρήγα, να μιλάει για αυτή την ελίτ, την οικονομική και όχι μόνο ελίτ, και τα φορολογικά βάρη που έβγαταν πάντα στους Έλληνες πολίτες. Πώς θα αλλάξει όμως αυτό, δηλαδή με το να γίνονται μόνο διαπιστώσεις επ' αυτού, υπάρχει λύση, οδηγείται κάπου αυτό το πράγμα, ή αυτή η επιχειρηματική, οικονομική, πολιτική ελίτ θα συνεχίσει να απολαμβάνει προνομίων? Ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε και είναι και σταθερή θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να υπάρξουν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, γίνονται και στους, και οι παρεμβάσεις γίνονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, στο σύνολο δηλαδή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, να πάρει τέτοια μέτρα και να προφυλάξει και να διαμορφώσει ένα άλλο τοπίο μέσα στην, στο αυτά τα οποία συμβαίνανε όλη την προηγούμενη περίοδο. Θεωρώ ότι εδώ κρυβόμαστε και κρύβονται άπαντες, δηλαδή διευκολύνουν, και είναι μια σταθερή αντίληψη του καπιταλισμού αυτή η αντίληψη. Δηλαδή να κρύβονται και να φοροδιαφεύγουν οι μεγάλες οικονομικές ελίτ και να πληρώνουν τα βάρη αυτοί οι οποίοι είχαν, έχουν υποφέρει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Να αναπαράγονται οι ανισότητες, να διευρύνεται αυτό που λέμε κοινωνική, η κοινωνία να υποπίπτει σε αυτή την κατάπτωση, και ταυτόχρονα αυτοί οι οποίοι είχαν και έχουν το μαχαίρι να κερδίζουν κάθε μέρα και περισσότερα. Αυτό το ζήσαμε, κύριε Παπανικολάου, το ζήσαμε όλα τα χρόνια. Το θέμα είναι, κύριε Ρήγα, ότι η αντιπολίτευση επαναφέρει το θέμα τάξη και ανομία, και δεν είναι μόνο το χθεσινό. Αναφέρεται στις κινήσεις Ρουβίγκονα, τον οποίο τον είδαμε και στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη. Χθες στο εφετείο μπήκαν αναρχικοί, πέταξαν τρικάκια υπέρ του κατηγορούμενου και συλληφθέντα και κατηγορούμενου για τα τρομοδέματα και, και το χτύπημα στον κύριο Παπαδήμο. Εκεί εσείς δεν νιώθετε την ανάγκη να πείτε αν έχετε κάνει λάθη ή όχι στον τρόπο αντιμετώπισης του Ρουβίγκονα και άλλων συγκεκριμένων δράσεων? Λοιπόν, νομίζω έχετε παρακολουθήσει, έχω κάνει και δηλώσεις και είναι το πιο επίσημα χείλη του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Και είχα μιλήσει τότε για τη στοχοποίηση που γίνει του καθηγητή του Παντίου. Ανεξάρτητα από όσο μπορεί να έχει ο καθένας, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη βία. Είμαι κάθετα αντίθετος και πολιτικά, αλλά και λόγω του επαγγελματικής μου ιδιότητας σε βία. Δεύτερον, είναι άλλο πράγμα η βία. Και, άλλο, και εκεί πρέπει να είναι τιμωρείται αυστηρά και να, όταν παραβαίνει νόμος. Και άλλο πράγμα, οι όποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν, γιατί μην ποινικοποιήσουμε τα πάντα, είτε ακτιβίστικες, είτε διαμαρτυρία, και είναι δικαίωμα στη δημοκρατία των συλλογικοτήτων. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, γιατί αυτό υπάρχει σε όλο το φάσμα σύστημα, του πολιτικού. Κύριε Ρήγα, υπάρχουν πολιτικού. Βαθμίδες στις ποινές. Δεν σημαίνει. Υπάρχουν βαθμίδες στις ποινές. Δεν μιλάω για τις ποινές. Εγώ λέω για τις ενέργειες. Οι ενέργειες λοιπόν είναι όταν υπάρχει βία, εκεί είναι πλήρως καταδικασία και εκεί θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα. Όταν όμως είναι διαμαρτυρία και με ακτιβιστικό τρόπο ενδεχομένως, ίσως και υπερβάλλον κάποια στιγμή, αυτό που δεν δημιουργεί, δεν αναπαράγει βία, δεν διαμορφωνεί με ειρηνικό τρόπο, αυτά νομίζω στη δημοκρατία είναι. Ναι, όμως, κύριε Ρήγα, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά ο ίδιος. Ήμουν καθαρός τύπα. Ναι, όχι, αλλά ο ίδιος ο φορέας, αυτός, οι συλλογικότητες που λέτε, όταν από τη μία κάνει αυτό τον πολιτικό ακτιβισμό, αλλά παράλληλα όμως κάνει και μια άλλη κίνηση, η οποία χαρακτηρίζεται διαφορετικά. Μπορεί ο πρόεδρος της Βουλής να ζητάει από την αστυνομία να απελευθερωθούν όταν μπαίνουν στη Βουλή, ενώ έχει προηγηθεί μια άλλη δράση η οποία χαρακτηρίζεται διαφορετικά? Εκεί δεν δίνεις μια πολιτική ανοχή, αυτό λέω εγώ. Μην πάμε και νομίζω και στον νομικό πολιτισμό δεν πάει συλλογική ευθύνη. Πάει και ό,τι γίνεται. Ναι, ο Ρουβίγκονας είναι Ρουβίγκονας όμως. Κάνει μια δράση. Μπαίνει και κάνει μια πολιτική δράση όταν και πετάει με τα χαρτάκια. Αλλά από την άλλη, πάει και βιτρίνες όμως. Ο ίδιος δεν είναι. Είναι το συγκεκριμένο τρόπο. Τα πρόσωπα. Ναι. Όταν τα πρόσωπα και επιλέγουν κάποιο συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ενέργεια, τότε αυτή αξιολογεί. Το αν θα πετάξει τρικάκια, αν θα κάνει οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο. Και θέλω να πω ότι και οι συλλογικότητες και το πάμε και όλοι. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα ποινικοποιήσουμε τη διαμαρτυρία? Με τίποτα.
Και ενδεχομένως κάποια στιγμή είναι έχουν ξεπεράσει κάποια άλλα. Μιλάω απολύτως. Λοιπόν, άρα δεν συζητάω για βίαιες ενέργειες. Όταν, από όποια συλλογικότητα να προέρχεται, από όποια, προσέξτε, ακόμα και από κόμματα του κοινοβουλίου, αν ενδεχομένως που καλύπτουν συλλογικές οργάνωσεις, αν υπάρχει βία, εκεί δεν μπορεί να, να είμαστε και πρέπει να είμαστε αυστηροί. Για τις δηλώσεις του κ. Παρασκευόπουλου. Ουσιαστικά τον είχαμε νωρίτερα, αλλά η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δικαιωθήκαμε. Ο κ. Παρασκευός νομίζω σας έδωσε εξηγήσεις ξεκάθαρες και αυτή είναι και η αντίληψή μας. Δηλαδή, πρώτον, ότι έπρεπε να, μια συγκεκριμένη περίοδο να υπάρξει μια αποσυμφόρηση και ταυτόχρονα να αλλάξει και ο ποινικός κώδικας σε όσο αφορά το πώς διαμορφώνονται οι ποινές και να είναι με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργείται αναπαραγωγή στο σύστημα το ποινικό. Όσοι είναι μέσα δηλαδή, να έχουν και τις καλύτερες δυνατές παροχές όταν είναι μέσα και ταυτόχρονα να είναι με έναν τρόπο σοφρονισμού για να μην ξαναβγαίνουν έξω και να δημιουργούνται αυτά τα πράγματα. Αυτό το σύστημα είναι το δικαιότερο και νομίζω ο κ. Παρασκευόπουλος δεν πρέπει κανείς να το αφισβητήσει, τη νομική του επάρκεια, την συγκρότηση δημοκρατική και κυρίως την αντίληψη του που έχει για αυτά τα θέματα. Έχει διαρκέσει δηλαδή περισσότερο. Μήπως έχει διαρκέσει περισσότερο ο νόμος Παρασκευόπουλο, πώς θα έπρεπε, γιατί μίλησε για το έκτακτο δεν θα πω, δεν μπορώ να ξέρω αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να ξέρω με την έννοια τι, ότι το τι συμβαίνει και το τι επάρκεια έχουμε μέσα στις φυλακές και πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Νομίζω ότι υπήρχαν φαινόμενα από άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι έξω, έτσι, ναι, γιατί είχαν κάνει ένα μικρό παράπτωμα ή τίποτα άλλο, ήταν μέσα και υποφέρανε σε αυτή την κατάσταση, άρα να είναι υπόελεγχο. Βεβαίως τώρα φτιάχνεται νέος νόμος όπου αυτό θα διαμορφώσει και όλο το τοπίο. Κύριε Ρήγα, να πάμε και στα άλλα θέματα. Σήμερα διαβάζοντας τον τύπο, βλέπουμε το θέμα του ξαδέρφου του κ. Τσακαλώτου, όπου η ΔΕΗ του ανέθεσε στην εταιρεία εισπρακτική για τις οφειλές. Και θέτουν κάποιοι ηθικό ζήτημα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα? Νομίζω ότι έχουμε απαντήσει πολλές φορές, κύριε Βανδούλα. Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις ούτε συλλογική, ούτε οικογενειακή, οτιδήποτε άλλο ευθύνη σε ορισμένα πράγματα. Και μάλιστα, όταν κάποιοι έχουν επαγγελματικά, δεν σημαίνει ότι έχουν μια όποια συγγενική σχέση, δεύτερου, τρίτου. Είναι, νομίζω, λάθος να το κάνουμε αυτό όλο το πολιτικό σύστημα σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα, και όταν είναι, και κυρίως, να τελειώσω, και κυρίως όταν είναι νόμιμα αυτά. Όταν είναι νόμιμα μέσα στο πεδίο του νόμου τα οποία προβλέπει. Τώρα, νομίζω ότι τώρα να πούμε και να επιλέξουμε για τον Ευκλήδη Τζακαλώτο να δημιουργήσουμε ένα θέμα τέτοιας μορφής και μάλιστα όταν έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες μάχες ο Υπουργός Οικονομικών μαζί με τον Πρωθυπουργό, νομίζω ότι υπάρχει ειδικό θέμα όμως για τη ΔΕΗ που αναθέτει τις εισπράξεις λήξης πρόθεσμων οφειλών σε εισπρακτικές. Εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει και έχω επιμείνει πάρα πολύ και το ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει η ΔΕΗ να έχει έναν τρόπο πρώτον να προφυλάξει αυτούς τους αδύναμους πολίτες, αυτοί που πραγματικά και το λέω δεδομένο, όμως, το δεδομένο. Δύο, αυτό πρέπει να το κάνει, πρέπει να το κάνει, γιατί αν εμφανιστεί φαινόμενα τα οποία θα υπάρξουν και απολύτες αδύναμοι που δεν μπορούσαν να πληρώσουν, θα τους κόψουν το ρεύμα, θα είμαστε πλήρως αντίθετοι. Με τις πρακτικές θα σας απαντήσω και σε αυτό. Δύο. Ό,τι αφορά τους, εδώ έχουμε όμως και μεγάλους οφειλέτες, οι οποίοι κρύβονταν πίσω από αυτή τη διαδικασία και δεν πληρώνανε. Και ενώ έχουν τις δυνατότητες να πληρώσουν, είναι μεγάλα τα ποσά αυτά. Και αυτοί καλύπτονται. Να, άλλη μια περίπτωση κάλυψης και απαλλαγής από αυτό το σύστημα των πληρωμών. Από εκεί πέρα, εγώ επομένου ρεύμα, γενικά, ωστόσο, κύριε Ρήγα, υπάρχει και σε οικογένειες φτωχές. Ναι, μα είπα, απάντησα ότι εκεί, αν υπάρξει τέτοιο φαινόμενο, εγώ θα είμαι και το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι απέναντι. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, ότι θεωρώ ότι οι εισπρακτικές εταιρείες γενικά δεν είμαστε υπέρ των μεθόδων που χρησιμοποιούνται και δεν προσφέρουν στην χώρα της εργασίας. Όπως είμαι αντίθετος και είμαστε αντίθετοι πλήρως στους εργολαβικούς εργαζόμενους και θεωρώ ότι ήταν ένα σύστημα το οποίο είχε φτιαχτεί εξυπηρετούσε συμφέροντα. Η μόνιμη εργασία, η μόνιμη απασχόληση με όλα τα δικαιώματα είναι πρέπει να είναι και σαφής. Γι' αυτό το λόγο σας λέω και στο σύνολο τέτοιων περιπτώσεων εμείς δεν θεωρούμε ότι και πρέπει να φύγουμε από αυτήν την ιστορία. Πρέπει να... Θα γίνει αυτό, και νομίζω όμως, ότι πρέπει γραμματέα. Πρέπει να το κάνουμε, κύριε Απολάλη, πρέπει να το κάνουμε. Ήδη για τους εργολαβικούς, για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Υπήρχε ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο
δυστυχώς κάλυπτε αυτούς, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι πρώτον ουσιαστικά κάλυπταν και είναι δουλεμπόριο αυτή τη ιστορία και δεν προσφέρουν στο χώρο, στην οικονομία, στο ΕΠ. Το ίδιο και τέτοιες εταιρείες. Θα φέρετε εσείς ρύθμιση που να περιορίζει, να καταργήσει τη δράση των εκπαιδευτικών και έχουμε ζητήσει, και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά να επιταχυνθεί σε όλους τους χώρους των οργανισμών που τουλάχιστον έχει την ευθύνη το κράτος, την εποπτεία το κράτος, αυτό να απομειωθεί γρήγορα. Και μάλιστα είναι και εις βάρος των οικονομικών της επιχείρησης αυτό. Μην θεωρούν ότι είναι φτηνότερο. Απλά εξυπηρετούσε ως μέσα συμφέροντα. Και δεν θέλω να πω, δεν θα πω ονόματα αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται, νομίζω είμαι σαφής, ότι φτιαχνόταν εταιρείες τέτοιας μορφής και καλυπτόταν από πολιτικά πρόσωπα ή παρένθετα πρόσωπα. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Και αυτή ήταν η οικονομία. Φτάσαμε τώρα, αν ανοίξουμε τη συζήτηση, κυρία Πολάλη και κύριε Παναγκολά, αν δεν ανοίξουμε τη συζήτηση, συμβαίναν στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική χώρα τόσα πράγματα τα οποία δικαιολογούν, εντός εισαγωγικών το δικαιολογούν, το ότι φτάσαμε σήμερα εδώ. Να. Θα ήμασταν πολύ καλύτερα εάν αυτά δεν συμβαίνανε. Κύριε Ρίγα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.